Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί σας και δεχτήκατε να μας παραχωρήσετε τη συνέντευξη. Και εμείς ευχαριστούμε γιατί συμφωνούμε και υποστηρίζουμε το σκοπό. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε κάποιες γενικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, πώς ξεκινήσετε να ασχολείστε με την μετάφραση, ήταν όνειρο ζωής σας ή ήταν κάτι που προέκυψε στην πορεία? Σπούδασα ξένες γλώσσες και ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Το κύριο ενδιαφέρον μου είναι η γλώσσα, δηλαδή το γλωσσολογικό κομμάτι, και για μένα η μετάφραση είναι ένας τομέας εφαρμογής αυτής της αγάπης που έχω για τη γλώσσα ως αντικείμενο. Και όταν αρχίσατε, τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πριν να γίνετε επαγγελματίας? Είχατε φανταστεί τι δυσκολίες κρύβει ή πόσους χρόνους απαιτείται, για παράδειγμα? Δεν είχα ακριβώς επίγνωση, παρά μόνο στα μαθήματα της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, αλλά γενικά υπάρχει μία απόκληση από την πανεπιστημιακή διδασκαλία, από το ακαδημαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης έως την ίδια την εργασία. Αυτό θα σε ρωτήσω. Άλλαξε λοιπόν η εικόνα σας μετά όταν γίνατε επαγγελματίας? Άλλαξε αρκετά η εικόνα μου όταν έγινα επαγγελματίας. Γιατί ως προς το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή την ίδια την τέχνη της γραφής, είναι πολλές οι δεξιότητες που μαθαίνει κανείς χάρη στο πανεπιστήμιο και στους πανεπιστημιακούς δασκάλους, αλλά τουλάχιστον στα χρόνια που εγώ σπούδαζα, ακόμα το κομμάτι της παραγωγής δεν βρισκόταν μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν υπήρχε σύνδεση, δηλαδή, του κόσμου της εργασίας με τον κόσμο του πανεπιστημίου. Οπότε, θέματα όπως η σχέση με τους πελάτες, η σχέση με τους συναδέρφους, η συνεχής επιμόρφωση, ήταν θέματα τα άγνωστα σε μένα. Πόσο μάλλον τα θέματα των τιμών και διοίκησης επιχείρησης, γιατί ακόμα και αν εργάζεσαι μόνος σου, στην πραγματικότητα είσαι μία επιχείρηση που μπορεί να είναι μικρή και πολύ μεγάλη, από ένα μόνο άτομο. Υπάρχει κάποιος μεταφραστής που να θαυμάζετε, αν μπορώ να το θέσω έτσι, να τον έχετε ως πρότυπο ίσως? Στον ελληνικό χώρο? Γενικότερα. Εντάξει, θα μιλήσω για τον ελληνικό χώρο, για τον Διονύση Καψάλη. Αγαπώ πάρα πολύ την προσέγγιση του στην ποιήση. Και πραγματικά, πολλές φορές έκανα τη δοκιμή, αγαπώ τη μετάφραση της ποίησης, έκανα τη δοκιμή να μεταφράσω ίδια ποίηματα με αυτά που έχει μεταφράσει ο Διονύσης Καψάλης, και εκεί τον θαύμασα ακόμα περισσότερο, γιατί κατάλαβα ότι παρά την εμπειρία μου και παρά την αγάπη μου για το αντικείμενο, μόνο να προσεγγίσω πολύ λίγο μπορούσα στο μεγάλο ταλέντο αυτού του μεταφραστή. Πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε? Τι είναι για σας η μετάφραση? Για μένα η μετάφραση είναι ένα πολύ μεγάλο διανοητικό ταξίδι. Πρώτα στα βάθη της δικής μου ιστορίας και της δικής μου ανάμνησης της γλώσσας, και μπορώ να σας πω ανάμνησης της γλώσσας από την παιδική ηλικία. Ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μου και πολύ προσφυλές είναι η διερμηνία συνεδρίων. Αυτές οι δύο επαγγελματικές δραστηριότητες είναι συμπληρωματικές σε μένα και ως προς τις δεξιότητες που απαιτούνται, αλλά και ως προς αυτό που παίρνω. Έχω ανάγκη πάρα πολύ την απομόνωση της μετάφρασης και μετά έχω πάρα πολύ ανάγκη να ξεχυθώ στον κόσμο και να είμαι στα ζωντανά περιβάλλοντα μαζί με άλλους ανθρώπους, οπότε λειτουργούν πραγματικά συμπληρωματικά, καλύπτουν δύο διαφορετικές ανάγκες. Και η διδασκαλία της μετάφρασης? Και η διδασκαλία της μετάφρασης είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Νομίζω ότι θα ήταν μια εμπειρία που δεν θα την εκτιμούσα 15 χρόνια πριν, γιατί δεν είχα ξεχυλήσει. Στη στιγμή που ήρθε, αισθάνθηκα ότι είχα ένα ξεχύλισμα εμπειρίας που κάπου ήθελα να το μεταδώσω. Αλλά περισσότερο, όχι ως επαγγελματίας δασκάλα της μετάφρασης,
όσο λειτουργώντας περισσότερο ως μέντορας. Και ως προς τις απολαβές της μετάφρασης, κυρίως για το διάστημα που εργαζόσασταν, κυρίως μεταφράστη, είστε ικανοποιημένοι από αυτά, έτσι? Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς τη μετάφραση. Υπάρχει ο τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς τη μετάφραση ως ένα προϊόν. Αυτό που γίνεται κυρίως σήμερα. Βλέπουν το προϊόν, που είναι προϊόν πνευματικής εργασίας των μεταφραστών, ως ένα εμπορικό προϊόν. Είμαι εναντίον αυτής της νοοτροπίας. Προσπαθώ στη δουλειά μου να διατηρήσω αυτή τη δραστηριότητα ως υπηρεσία. Ως υπηρεσία. Οι σύγχρονες εξελίξεις, το να πληρωνόμαστε, παραδείγματος χάρη, με τη λέξη, με το χαρακτήρα, με τη σειρά, θεωρώ ότι είναι υποτιμητικός για αυτή τη σπουδαία πνευματική δραστηριότητα και νομίζω ότι όλοι οι μεταφραστές θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι και να πούμε ότι εμείς πουλούμε υπηρεσία. Πράγμα που ακόμα γίνεται στη διερμηνία. Τι ιδιαίτερες ανάγκες έχει ένας μεταφραστής, θεωρείτε? Ένας μεταφραστής, καταρχήν, έχει ανάγκη από μία φόρμα μέντης μεταφραστή. Πιστεύω ότι υπάρχει μία φόρμα μέντης μεταφραστή. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που το μυαλό τους λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση να είναι μεταφραστές. Φυσικά, αυτό δεν αρκεί. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μία ευρύτητα γνώσεων. Μετά, πρέπει να υπάρχουν οι δεξιότητες, οι τεχνικές δεξιότητες. Πρέπει να υπάρχουν οι τεχνικές δεξιότητες. Παραδείγματος χάρη, η χρήση των λεξικών, η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, η χρήση της μνήμης. Το να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τη δουλειά, αλλά πιστεύω ότι κυρίως η μετάφραση είναι μια τέχνη της γραφής. Πράγμα το οποίο θα ήθελα να βλέπω να προωθείται πολύ περισσότερο στο δικό μας χώρο. Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι τα μηχανήματα μπορεί να σε βοηθήσουν, όλα τα τεχνικά μέσα μπορούν να σε βοηθήσουν, αλλά αυτή η δεξιότητα που αποκτάται με περισσότερο κόπο από άλλες, από όλες τις υπόλοιπες, είναι η ίδια η τέχνη της γραφής. Ποια είναι η σχέση σας με τη γλώσσα την οποία μεταφράζετε? Εγώ μεταφράζω από τα ιταλικά και τα αγγλικά. Τα αγγλικά τα γνωρίζω από μικρή, έχω τελειώσει και την αγγλική φιλολογία. Μπορώ να πω ότι στο γραπτό λόγο έχω μία βαθύτερη σχέση με τα αγγλικά. Με τα ιταλικά, που είναι η άλλη μου γλώσσα, έχω μία περισσότερο βιωματική σχέση, γιατί έζησα πάρα πολλά χρόνια στη χώρα και μυρίζομαι τον πολιτισμό. Επειδή όμως είναι μια γλώσσα που έστω ως δεύτερη δεν την ξεκίνησα στην παιδική μου ηλικία όπως τα αγγλικά, σε πολλά πράγματα, ενώ μπορεί να φαίνεται ότι γνωρίζω πολύ καλύτερα ιταλικά, στο γραπτό πεδίο γνωρίζω καλύτερα τα αγγλικά. Για να μιλήσουμε τώρα λίγο για τη λογοτεχνική μετάφραση, γιατί είπατε ότι μεταφράζεται και λογοτεχνία. Ποια είναι η σχέση με τους συγγραφείς τους οποίους μεταφράζετε? Από τη λογοτεχνική μετάφραση με ενδιαφέρει περισσότερο η μετάφραση της ποίησης και το λογοτεχνικό δοκίμιο. Όχι τόσο η μυθοπλαστική λογοτεχνία. Όχι δηλαδή τα πεζογραφήματα, τα μυθιστορήματα. Τα αγαπώ, αλλά δεν είναι ένα είδος που αγαπώ μεταφραστικά. Αγαπώ να τα διαβάζω. Όχι ότι δεν θα μετέφραζα ευχαρίστως σε ένα βιβλίο. Η προτίμησή μου όμως είναι η ποίηση και το λογοτεχνικό δοκίμιο. Ναι. Πολλές φορές μπορεί να είναι παντελώς ανύπαρκτη, να είναι ούτως ή άλλως ο συγγραφέας στην πραγματική ζωή είναι άλλο πρόσωπο από το πρόσωπο το οποίο γράφει. Και πολλές φορές, ενώ μπορεί να είναι βοηθητικό, μπορεί να είναι άλλο τόσο παραπλανητικό. Και ας μην ξεχνούμε ότι πολλές φορές μεταφράζουμε ποίηση ανθρώπων που έχουν πεθάνει.
Με αυτούς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία φυσική σχέση. Δημιουργείται όμως μία πνευματική συγγένεια. Ιδίως όταν αυτή η μετάφραση δεν γίνεται κατά ανάθεση, αλλά γίνεται κατά επιλογή. Επιλέγετε δηλαδή εσείς κυρίως? Ναι, κυρίως ναι, κυρίως ναι. Και επιλέγω γιατί, δεδομένου ότι στην Ελλάδα η λογοτεχνική μετάφραση και κυρίως της ποίησης δεν είναι μία αμοιβόμενη εργασία, προτιμώ να την κάνω μόνο εφόσον με ευχαριστεί 100%. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης? Η ποιότητα της μετάφρασης. Καταρχήν πρέπει να ορίσουμε τη λέξη ποιότητα. Η ποιότητα δεν είναι μία απόλυτη έννοια, η ποιότητα είναι μία σχετική έννοια. Πρώτα πρέπει να ορίσουμε αυτό και μετά να πούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί. Η ποιότητα της μετάφρασης, καταρχήν, μπορεί να βελτιωθεί στο επίπεδο της γραφής, με καλύτερα skills γραφής. Εγώ αυτό που βλέπω και που συναντώ κυρίως στους νέους μεταφραστές, αλλά και στους παλιότερους, είναι ελλείψεις σε αυτό το πεδίο, στην ίδια την τέχνη της γραφής. Ναι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, υπάρχουν, βλέπεις και νεότερους συναδέρφους που είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνικά μέσα, μπορούν να σου μιλήσουν τέλεια και να χρησιμοποιήσουν στα δάχτυλα 100 πράγματα, στην αρχή εντυπωσιάζεσαι από όλα τις λέξεις και τα προγράμματα που ακούς, που χρησιμοποιούν, την άνεση με την οποία τα χρησιμοποιούν. Όταν όμως βλέπεις το αποτέλεσμα, το τελικό προϊόν της εργασίας, αυτό το προϊόν δεν ανταποκρίνεται σε όλη εκείνη την εντύπωση που δημιούργησες στην αρχή από την ευρυμάθεια στον τεχνικό τομέα. Άρα θεωρείτε ότι δεν θα έπρεπε οποιοδήποτε, ας πούμε, μιλάει μια γλώσσα να ασχοληθεί με τη μετάφραση? Για παράδειγμα, μιλάω εγώ καλά γερμανικά και μπορώ να μεταφράσω. Όχι, είναι μια δουλειά που καταρχήν χρειάζεται την ανάπτυξη ορισμένων δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές αποκτούνται πλέον με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Όχι ότι δεν πιστεύω σε άλλες μορφές. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι και τους έχω συναντήσει. Οι καλύτεροι μεταφραστές που έχω συναντήσει είναι αυτοδίδακτοι. Υπάρχει και αυτό. Αλλά όχι όλοι οι αυτοδίδακτοι μεταφραστές είναι και καλοί. Και εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο όφελος είναι για κάποιον άνθρωπο που έχει μία έφεση και μία αγάπη στη μετάφραση, να έχει και να λάβει και τις δεξιότητες μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλά να μην ξεχάσει και ότι πλέον, στις μέρες μας, η εκπαίδευση έχει αλλάξει τελείως μορφή. Υπάρχουν τελείως νέες μορφές εκπαίδευσης. Η τεχνοεπιστήμη έχει φέρει με μία μεγάλη επανάσταση σε αυτό το τομέα. Οπότε πιστεύω στην συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και θα ήθελα να δω μια μέρα όπου ο μεταφραστής, αφού έχει τελειώσει μια τυπική πορεία, από εκεί και πέρα θα δημιουργεί την κατάρτιση μόνος του. Με διάφορα modules κατάρτισης, τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να τα πιστοποιήσει κιόλας. Εννοείται ως δραστηριότητα επαγγελματική ή ως δραστηριότητα τη στιγμή που κάνει τη δουλειά του. Και το δύο, και για παράδειγμα, αν σκέφτεστε και κάποιο παράδειγμα, κάποια μετάφραση που σας δυσκόλεψε πολύ, κάποιο πολιτισμικό στοιχείο ή οτιδήποτε, ευχαριστούμε να το ακούσουμε. Η κάθε μετάφραση είναι μία πρόκληση, έτσι. Δηλαδή, είναι ένα ταξίδι, μία περιπέτεια που ξεκινάς και στη δικιά μου ιεράρχηση, ειλικρινά, ένας κατάλογος εστιατορίου πολύ συχνά έχει πολύ περισσότερα προβλήματα από ένα ποίημα ενός μεγάλου ποιητή. Δεν κάνω τη διαβάθμιση της μετάφρασης. Η έκφραση της μετάφρασης στη λογοτεχνία
είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκφραση, γιατί είναι τέχνη. Όμως θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικός και ο επικοινωνιακός χαρακτήρας όλων των άλλων ειδών μετάφρασης. Τα πραγματολογικά στοιχεία είναι τα πιο δύσκολα. Τα πολιτισμικά, ιδίως όταν ελοχεύει ο κίνδυνος, να μην έχεις αντιληφθεί αυτή τη δυσκολία. Και υπάρχει στον καθένα μας. Πώς αντιμετωπίζετε, αλήθεια, την κριτική απέναντι στη δουλειά σας, στο έργο σας? Την κριτική απέναντι στο έργο μου, όταν ήμουν πιο νεαρή, την αντιμετώπιζα με ευθυξία. Έχω μάθει σιγά-σιγά ότι η κριτική είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Ακόμα και όταν η κριτική είναι κακόβουλη. Γι' αυτό προσπαθώ να ακούσω, να σκεφτώ και να επανέλθω με αυτό το καινούριο που σου έχει μάθει ο άνθρωπος που σου έκανε την κριτική ανεξαρτήτως των προθέσεών του. Μας είπατε ότι θέλετε να ευχαριστιέστε αυτό που μεταφράζετε. Με τι άλλα κριτήρια... Στη λογοτεχνική μετάφραση. Ναι. Τι άλλα κριτήρια έχετε, δηλαδή πώς θα, ως προς το τι θα επιλέξετε για να μεταφράσετε? Ναι. Δεν έχουμε πάντα την πολυτέλεια να επιλέγουμε για να μεταφράζουμε. Εγώ εργάζομαι για να ζω. Αλλά προσπαθώ αυτό το πράγμα να το κάνω με τον πιο δημιουργικό δυνατό τρόπο. Δηλαδή, προσπαθώ να παρέχω μία σφαιρική γλωσσική υπηρεσία στον πελάτη μου. Προσπαθώ να λειτουργώ ως γλωσσικό σύμβουλος του πελάτη μου. Να μην το βλέπω ως έναν άνθρωπο ο οποίος θα μου αφήσει 100 ευρώ, 200 ευρώ, 1000 ευρώ και εκεί θα τελειώσει η σχέση μου. Θέλω να τον παρακολουθώ στις γλωσσικές ανάγκες που έχει, να το συμβουλεύω. Πολλές φορές να αρνούμε δουλειά ακριβώς για να διατηρήσω την αξιοπιστία μου ως γλωσσικό σύμβουλος. Ναι, με ρωτήσατε προηγουμένως, μια σημαντική δυσκολία στη δουλειά είναι ότι πώς γινόμαστε επιχειρηματίες. Γιατί με έναν υπολογιστή μέσα στο σπίτι μας, εντάξει, είμαστε μια επιχείρηση. Και αυτά τα επιχειρηματικά, οι επιχειρηματικές δεξιότητες είναι πολύ δύσκολες, ιδίως για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την ανθρωπιστική κατεύθυνση. Και μέχρι να το καταλάβουμε αυτό, ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να είμαστε μια μικρή και μια τεράστια επιχείρηση, ιδίως σήμερα που μπορούμε να λειτουργούμε ως κόμβος. Είμαστε ένας κόμβος. Για να περάσουμε λίγο στην τεχνική μετάφραση. Είπατε πριν για την κριτική, ότι τη δέχεστε κλπ. Θεωρείτε ότι όταν μπορεί να γίνει κάποιο πάλι στη μετάφραση, ναι, χρειάζεται επιμέλεια. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σας ως προς την επιμέλεια? Ως προς την επιμέλεια, ναι, είναι ένα απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας μετάφρασης και πρέπει να το... Θεωρητικά όλοι το ξέρουμε. Δεν το υλοποιούμε πάντα. Ακόμα και όσοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι το κάνουν. Αυτή είναι η εργασιακή πραγματικότητα. Υπάρχουν βέβαια και τα μεγάλα μεταφραστικά γραφεία, τα οποία έχουν διαδικασίες, τις τηρούν απαρέγκλητα αυτές τις διαδικασίες, με τα αποτελέσματα να μην είναι και πάλι πάντα άριστα. Θέλω να μου πείτε αν είστε αισιόδοξοι για το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Είμαι αισιόδοξη για τους μεταφραστές. Οι μεταφραστές θεωρώ ότι πρέπει να φύγουν από την κρίνια και την αυτοθυματοποίηση. Α, τι μας κάνουν, δεν μας πληρώνουν και κοίταξε που μου έδωσε τόσα λίγα χρήματα και εγώ που έκανα αυτό. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να πούμε ότι εμείς πουλούμε μια υπηρεσία. Και αυτή την υπηρεσία πρέπει να τη δημιουργήσουμε μόνοι μας. Να τη σκεφτούμε επιχειρηματικά και να την πουλήσουμε. Όταν λειτουργήσουμε έτσι, πιστεύω ότι έχουμε μέλλον. Έχουμε μέλλον. Χωρίς να γινόμαστε, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βάλουμε τα μηχανήματα να εξυπηρετήσουν εμάς. Μπορούμε να πούμε τον πελάτη μας, κοίταξε, για αυτή τη δουλειά που θέλεις, σε συμφέρει να το κάνεις, να το δώσεις στη μηχανή. Να το δώσεις στο Google ή σε μία άλλη μηχανή, σε ένα άλλο μεταφραστήρι. Για αυτή τη δουλειά πρόσεξε,
χρειάζεται μια σωστή μετάφραση. Για αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ, είναι δύο σειρές, αλλά εγώ θα το πληρωθώ ως transcreation. Δηλαδή, εμείς πρέπει να είμαστε οι σύμβουλοι του πελάτη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.